Έχει νερό? Όχι. Χωρίς νερό έχουν μείνει τις καυτές μέρες του καλοκαιριού αρκετές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, με την αγανάκτηση των δημοτών να χτυπά κόκκινο. Στη Σύλαμο, αρκετοί πολίτες δεν έχουν νερό εδώ και 12 μέρες, όπως ανέφεραν στο τηλεοπτικό φακό. 12 μέρες έχει να έρθει το νερό. 12 μέρες εδώ στη Σύλαμο. Εδώ στην περιοχή εδώ. Κάθε μέρα παίρνω τηλέφωνο και με κοροϊδεύουν. Τι σας λένε? Έρχεται το νερό, θα έρθει το νερό, το απόγευμα θα έρθει το νερό, τίποτα νερό. Πήγα παραπονέθηκα στο Δήμο, σημασία δεν μου δώσανε. Δεν τους ενδιαφέρει. Πλήρης αδιαφορία. Πριν 10 μέρες το αφήσανε, μπήκε λίγο νερό στα τεπόζιτα, αυτό ήταν. Δεν έχουμε άλλο. Μισή ώρα, τι, ούτε 100 κιλά νερό δεν μπήκαν μέσα. Και βέβαια δεν έχουμε. Έχουμε το τεπόζιτα απ' έξω, μας φέρνουν από το Ηράκλειο νερό. Πληρώνουμε το νερό, αλλά δυστυχώς νερό δεν έχουμε. Το παίρνουμε στη ΔΕΙΑΗ, μας λένε το νερό είναι ανοιχτό, έχετε νερό. Δεν ξέρω, μας κοροϊδεύουν όλοι. Αυτό ξέρω. Το νερό νεράκι, λένε αρκετοί δημότες και σε άλλες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, όπως σε Βασιλιές, Άγιο Βλάση και σε γειτονιές στην ευρύτερη περιοχή της Ούλοφ Πάλμε. Ζούμε πραγματικά δύσκολες στιγμές. Έχουμε ενοχλήσει από τους κατοίκους, κάνουμε αυτοψίες στα σπίτια. Η κατάσταση είναι τραγική. Δυστυχώς, ο χρόνος που δίδεται δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Φέτος σγίξαμε τις 12 μέρες. 12 μέρες. Χθες αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να φέρουν βιτιοφόρα. Ας πω, ερχόταν λίγο-λίγο που και που. Αλλά δεν ανέβαινε στο ντεπόζιτο. Δεν έχω να κάνω τη λάτρα του σπιτιού μου. Να αφήνουν το νερό μου με νορμάλ τρόπους. Μια φορά τη μια μέρα στη μια περιφέρεια, την άλλη στην άλλη. Δημότες του Ηρακλείου κάνουν λόγο για διαφορία από τη Δημοτική Αρχή, ενώ την ίδια ώρα, όπως λένε, δεν λαμβάνουν απαντήσεις από τη ΔΕΙΑΗ για την πηγή του κακού. Το τέρμα του δικτύου είναι απ' έξω από την πόρτα μου. Από εκεί παίρνουν 3-4 λάστιχα. Δεν είναι δυνατόν ορισμένα σημεία που δεν θέλω να καθονομάσω να έχουν επί 24 ώρου βάσεως άφθονο νερό και εμένα που είναι δικό μου να περιμένω να το ανοίγουν λίγο στα τυραχή. Άρα είναι κακή διαχείριση. Αρκετοί δημότες βάζουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, είτε αγοράζοντας εμφιαλωμένο νερό, είτε για να αγοράσουν νερό με βιτία. Μου λέει ποτίζετε, λέει γι' αυτό δεν έχετε νερό. Λέω και εγώ δεν ποτίζω, λέω δεν με νοιάζει, λέμε. Πολλοί εδώ στην πάνω γειτονιά δεν έχουν καθόλου. Μέρες πολλές για να πάρουν νερό. Δεν έχουμε αρκετό νερό για τις επίμαχες περιοχές, οι οποίες συντρέφονται από γεωτρείς στον Γιούχτα, μας ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΗ, κ. Παπαμαθεάκης, ο οποίος παράλληλα υποστήριξε ότι κάποιοι δημότες ποτίσουν με νερό ίδρευσης. Το νερό πηγαίνει συνεχώς, από ό,τι γνωρίζουμε, σε όμορες γειτονικές περιφέρειες, όπως είναι η Λοφούπολη. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαμαθεάκη, η διάνοιξη γεώτρησης στην περιοχή του Γιούχτα θα μπορέσει να δώσει λύση στο όλο πρόβλημα, ζήτημα για το οποίο γίνονται συζητήσεις μεταξύ ΔΕΙΑΗ και Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Μέχρι τότε όμως, αρκετοί δημότες ζητούν άμεσα λύση στο όλο πρόβλημα.